της γεωργίας που έχει άμεση σχέση με το κόστος παραγωγής και από εκεί και πέρα πώς θα μπορέσουμε να οργανώσουμε αγρότες και καταναλωτές σε μια αλυσίδα για να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο διατροφικό πρόβλημα, κυρίως από πλευράς κόστους. Με βάση την προεργασία που έχετε κάνει, ποιο θα είναι το πρώτο σχέδιο νόμου που θα αφορά τους αγρότες? Έχετε εικόνα τώρα? Κοιτάξτε, είναι πολλά. Είναι κυρίως θέματα διαχείρισης που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση, όπως για παράδειγμα το μεγάλο πρόβλημα με τις κοινοτικές ενισχύσεις που βρίσκεται σε αναστάτωση αυτή την περίοδο τον κτηνοτροφικό τομέα. Είναι άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με μια παρέμβαση στο κόστος παραγωγής. Παραδείγματος χάρη, το πετρέλαιο του αγροτικού χώρου δεν μπορεί να βρίσκεται σε αυτή την τιμή όταν είναι πολύ μεγαλύτερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Δηλαδή αυτές οι παρεμβάσεις δεν χρειάζονται άμεση νομοθετική πρωτοβουλία, αλλά κυρίως υπουργικές και διοικητικού χαρακτήρα αποφάσεις που θα ληφθούν. Επειδή ακούμε πολλές αλλαγές σε σχέση με τις προηγούμενες πολιτικές, στον χώρο της γεωργίας, η δική σας αλλαγή σε σχέση με την πολιτική που ακολουθείτε μέχρι τώρα, ποια θα είναι? Κοιτάξτε, η δική μας αλλαγή, κυρίως όπως σας είπα και προηγούμενα, αφορά μια στόχευση άμεσης, θα έλεγα, ανακούφισης, κυρίως όσον αφορά το κόστος παραγωγής, για να μπορέσει ο Έλληνας αγρότης να γίνει ανταγωνιστικός. Αλλά και πάλι, όπως σας είπα, επιμένουμε στο θέμα των κοινοτικών ενισχύσεων, δεδομένου ότι αυτή η κοινή αγροτική πολιτική, είτε δεν μας αρέσει είτε μας αρέσει, είναι ένα εργαλείο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.